Κάτσε. Ξανά για τον Σπυρόπουλο. Περέρα και Αθανσιάδη συνεργάζονται και πάλι. Η παλιά ήταν καλή για τον Μακ. Το φάουλ από τον Σαββίδης. Η αλλαγή από τον Μακ. Είναι, αισθάνεται μοναξιά ο Γιακουμής από την άλλη πλευρά. Είναι χαρακτηριστικό πως ο Μπενίτε είναι πολύ πιθανό να βγάλει από το παιχνίδι σε πολύ λίγο το Ράφαελ, καθώς τα τελευταία λεπτά προετοιμάζει τον Κολόμπο. Να κάνει δηλαδή Μακ. Σαββίδης. Ψάχνει να βρει χώρο να περάσει την κάθε την παλιά. Είναι αναγκασμένος να γυρίσει προς τα πίσω για τον Κάτσε. Αθανασιάδης. Αλλάζει με τον Σαββίδη. Πιέζεται από τον Ινλέρα. Αφήνει στον Σκόνδρα. Κουλούρης ξανά για τον Σκόνδρα. Κοιμάζουν από την δεξιά πλευρά τώρα οι παίκτες του Αναστασιάδη. Έρχεται να πάρει την μπάλα ο Αθανασιάδης. Ο Άγγελος Αναστασιάδης είναι πάντα όρθιος μπροστά από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Σαββίδης. Κάνει την κίνηση και ο Κίτσιου. Θα διατηρήσει την μπάλα στον αγωνιστικό χώρο. Ενθεί ο κίνδυνος για τους γηπεδούχους. Πολύ κοντά λοιπόν ο ΠΑΟΚ στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου να φτάσει στην ισοφάριση με τον Ευθύμη Κουλούρη. Η Νάπολη να πετύχει ένα δεύτερο γκολ αμέσως μετά στην επόμενη φάση. Ήταν στην ουσία η πιο καλή ευκαιρία για τους Παρθενοπαίοι και σίγουρα αυτή του Κουλούρη πιο καλή ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ να φτάσει στον γκολ. Για τους Παρθενοπαίοι για να πετύχουν ένα δεύτερο καθώς προηγούνται. Και είναι πολλά τα ονόματα που ο Άγγελος Αναστασιάδης εμπιστεύεται απόψε για αυτήν την αναμέτρηση. Αποδοτήσει ο Σλοβάκος, είχε άλλη επιλογή τον Κουλούρη και εκεί καταφέραν να καλύψουν και πάλι στην άμυνα οι παίχτες στην Νάπολη που δεν κατάφερε ξανά βγει στην κόντρα. Αθανασιάδης, για να δούμε. Πω κατά λέξη, έτσι, και παίζεται λέει με αυτό το καφενείο λέει σήμερα. Μάλιστα. Έτσι γύρισε. Απολαυστικός ο Άγγελος Αναστασιάδης. Να το επαναλάβουμε, δεν ξέρετε με ποιο μπλέξατε, λέει, θα σας φάω. Για να δούμε λοιπόν. Χαρακτηριστικά όλα αυτά στο 88. Δηλαδή προς τους ποδοσφαιριστές που έχει στον πάγκο και το τι θέλει από αυτούς και να τους μεταδώσει ουσιαστικά τη δική του λογική και τη δική του νοοτροπία το συντομότερο δυνατόν. Εξάλλου ο ΠΑΟΚ είναι σήμερα 2 Αυγούστου, έχει παιχνίδι σε λιγότερο από 20 μέρες. Των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Είναι ένας μονόλογος του Άγγελου Αναστασιάδη.